Κοιτάξτε, είναι μια εγκληματική προβοκατόρικη ενέργεια υπονομευτική της δημοκρατίας και αυτό που ζητώ από τον Υπουργό Τόσκα είναι όχι να παραιτηθεί αλλά να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις των αστυνομικών αρχών που το τελευταίο διάστημα έχουν σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό τους έτσι ώστε να συλληφθούν οι δράστες και να δούμε και τι κρύβεται από πίσω. Είναι απαράδεκτο το 2017 να συνεχίζονται τέτοιες επιθέσεις με πυροβόλα όπλα εναντίον πολιτικών κομμάτων, προσώπων, αστυνομικών, πολιτών. Δεν λύνονται έτσι οι διαφορές σε μια δημοκρατία. Και το σημειώνω αυτό διότι και τα προηγούμενα χρόνια τα γραφεία του Πασόκ έχουν δεχθεί τέτοιες επιθέσεις. Σωστό. Αλλεπάλληλα θα έλεγε κανείς, ιδίως από το 1991 και μετά. Με τους δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι. Αυτό πρέπει να τερματιστεί. Οι δράστες τέτοιων εγκληματικών ενεργειών πρέπει να συλλαμβάνονται και να ακολουθούνται τα νόμιμα για την τιμωρία τους, σύμφωνα με όσα προβλέπει το ποινικό δίκαιο. Και όπως έχουμε αρχίσει και εξαρθρώνουμε ως πολιτεία, ως κοινωνία, τέτοιες υποθέσεις, είτε είναι ποινικές καθαρά, είτε κρύβονται από πίσω από δίθεν ιδεολογικά κίνητρα, νομίζω ότι και τώρα έχει έρθει καιρός και αυτό να οδηγηθεί σε ένα πέρας με το ξεκαθάρισμα. Και γύρω από αυτό, αν ήθελα να προσθέσω μια φράση, κύριε Σαχίνη, θα ήταν η εξής: δεν προσφέρεται το θέμα για μικροπολιτική. Όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις, όλοι οι δημοκράτες πολίτες, ό,τι κόμμα και αν πιστεύουν, πρέπει να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια των αστυνομικών αρχών. Κύριε Αντιπρόεδρε, θέλω τώρα να έρθουμε στο κύριο θέμα για το οποίο σας ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώς δεν έσκασε σαν βόμβα η είδηση για τα Paradise, όπως τα μάθαμε πια, papers. Έχετε υπόψη σας εδώ και ένα χρόνο ότι δουλεύετε αυτή η ιστορία. Όμως μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που αντέδρασαν και τα ευρωπαϊκά όργανα και η Κομισιόν που είπαν ότι όλο αυτό το πλέγμα και των υπεράκτιων και των offshore δηλαδή και τα λοιπά πρέπει να επαναδιατυπωθεί με άλλους όρους. Κοιτάξτε, δεν αρκεί πια να λέμε, πρέπει να γίνονται πράγματα για να υπάρξει διαφάνεια, φορολογική εναρμόνιση και αυστηρές κυρώσεις όσων κλέβουν δημόσιο χρήμα. Μιλάμε για κλοπή τεράστιων ποσών. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και τρισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Και δεν είναι δουλειά της ερευνητικής δημοσιογραφίας και μπράβο της για την έρευνα που αποκαλύπτει να βρίσκει αυτά τα στοιχεία. Είναι δουλειά των κρατικών αρχών και των διεθνών αρχών. Και σε αυτό το θέμα μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις και η ευρωπαϊκή θεσμή αλλά και οι παγκόσμιοι θεσμοί δεν έχουν κάνει όσα πρέπει. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο νόμοι, κύριε Σαχίνη. Ένας νόμος για τους πολύ πολύ πλούσιους, σαν και αυτούς που βρίσκονται στα Paradise Papers και στα Panama Papers. Και ένας νόμος για όλους τους υπόλοιπους. Οι πολύ πολύ πλούσιοι δεν πληρώνουν φόρους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται φορολογικά όλοι οι υπόλοιποι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, και να επιβαρύνεται το κοινωνικό κράτος, γιατί αυτά τα λεφτά που κλέβονται από τα κράτη-μέλη και από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στερούνται από τα δημόσια νοσοκομεία, από τα σχολεία, από τη φροντίδα για την τρίτη ηλικία, για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Κομισιόν στο παρελθόν, μετά την έκρηξη που είχε προκαλέσει και το θυμό που είχε προκαλέσει στους πολίτες η υπόθεση με τα Panama Papers, κατέθεσε κάποιες προτάσεις για κάποια βήματα μεγαλύτερης διαφάνειας, για μια μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων, για κάποιες υποχρεώσεις των πολυεθνικών να δηλώνουν τα παιχνίδια που κάνουν με κάποιους δικηγόρους και κάποιες εταιρείες σε κάτι περίεργα εξωτικά νησιά και κάτι μεταφορές τεράστιων ποσών. Δεν προχώρησε αυτή η ιστορία. Ήταν μια πρόταση ανεπαρκής κατά τη γνώμη μου, αλλά ήταν ένα μικρό δειλό βήμα. Ξέρετε γιατί δεν προχώρησε? Γιατί κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο
δια των υπουργών τους έβαλαν φρένο. Ανάμεσά τους η Γερμανία και η Ολλανδία. Τώρα πια, μετά από την κατακραυγή αυτή, δεν νοείται να συνεχίσουμε απλώς να μιλάμε και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εγώ, εκτός από το ότι κατέθεσα ερώτηση στην Κομισιόν, ναι, με επίγον έτοιμά μου ζητώ το θέμα να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα και να συγκροτηθεί και μία πάγια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, διότι πρέπει να πιέσουμε τη ΜΕΝ Κομισιόν να κινηθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, όχι μόνο να λέει αλλά να κάνει, και τα δε κράτη-μέλη τα οποία βάζουν εμπόδια στο να υπάρξει αυτή η διαφάνεια, η εναρμόνιση, οι κυρώσεις για τους παραβάτες, να απολογηθούν στους πολίτες τους γιατί το κάνουν. Σε ό,τι αφορά δε την Ελλάδα έχω μια παρατήρηση. Ναι, ναι. Προσυπογράφω όσα είπε χθες με δήλωσή του ο Πρωθυπουργός και ένιωσα δυσάρεστη έκπληξη όταν διάβασα την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Μα για την Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν βρήκε μία λέξη στην ανακοίνωσή της για να επικρίνει αυτή την οργιώδη προκλητική φοροδιαφυγή. Ναι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Η έγνοια ήταν, κύριε Παπαδημούλη, να ξεχωρίσει το πόσοι από αυτούς το κάνουν νόμιμα και πόσοι παράνομα, μην τυχόν και είναι και κάποιοι δικοί της εκεί μέσα. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία ζήτησε άμεση διελεύκαση της υπόθεσης να αναλάβει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες. Εγώ βρήκα ότι για πρώτη φορά το ελληνικό πολιτικό σύστημα κατάλαβε. Κάνετε λάθος, κύριε Σαχίνη. Διαβάστε πάλι την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, σε μια στιγμή που βοά ο κόσμος, δεν έχει ούτε μία λέξη για να επικρίνει αυτή την προκλητική φοροδιαφυγή των υπερπλουσίων. Διαβάστε τη και πάλι και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Κύριε Αντιπρόεδρε, πείτε μου κάτι. Καλώς ή κακώς το σύστημα αυτό των offshore το είχετε γνωρίσει και από την καλή και από την ανάποδη εσείς και από το lobbying που κάνουν πολυεθνικές στις Βρυξέλλες κτλ. Το βλέπετε. Αλλά καλώς ή κακώς παράγει και κάποια πολιτικά αποτελέσματα. Τι θέλω να πω. Θυμάστε το θαύμα της Ιρλανδίας που βγήκε και γρήγορα από την επιτήρηση. Θυμάστε το φορολογικό συντελεστή που τώρα από αυτά τα papers αποδεικνύεται ότι μεγάλες πολυεθνικές τα κάναν γύρω-γύρω, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, για να τα παρκάρουν τελικά με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, σχεδόν ανύπαρκτο στην Ιρλανδία. Μα αυτό ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σαχίνη. Ορισμένα κράτη-μέλη με τα tax rulings, με αυτή τη διευκόλυνση της νόμιμης ή νόμιμοφανούς σε πάρα πολλά εισαγωγικά φοροδιαφυγής, ζημιώνουν τους πολίτες που υπερφορολογούνται, ζημιώνουν το κοινωνικό κράτος σε όλα τα κράτη-μέλη για να πάρουν κάποια ψίχουλα στο δικό τους ταμείο σε βάρος άλλων ταμείων και να ευνοήσουν τις πολυεθνικές. Είναι έγκλημα, δεν είναι απλώς άδικο, είναι έγκλημα μια πολυεθνική, η Apple, η Starbucks, η Fiat, είναι πολλές, να πληρώνει φόρο λιγότερο από 1% επί των πραγματικών της κερδών και ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας να πληρώνει δεκάδες φορές περισσότερο. Αυτό το νόμο δεν το θέλει κανένας θεός. Κύριε Αντιπρόεδρε, πιστεύετε ότι... Και αυτό, ναι, μπορεί να αλλάξει. Τεχνικές υπάρχουν, τεχνικοί τρόποι υπάρχουν. Στην εποχή της ψηφιοποίησης, μια ομάδα δημοσιογράφων με έρευνα και χακάροντας λογαριασμούς βρήκε 14 εκατομμύρια αρχεία. Σκεφτείτε τι μπορούν να κάνουν τα κράτη αν αποφασίσουν να συντονίσουν το βήμα τους με τη μαύρη λίστα των φορολογικών παραδείσων, με τη φορολογική εναρμόνιση, με την υποχρέωση δημοσιοποίησης των πληροφοριών και με αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Mm. Εσύ η μεγάλη τράπεζα διευκόλυνες μια μεγάλη πολυεθνική να κάνει αυτό το γύρω-γύρω που είπατε για να γλιτώσει δισεκατομμύρια φόρους. Θα έχεις κύρωση βαρύ οικονομικό πρόστιμο έως αφαίρεση άδειας. Εσύ η μεγάλη πολυεθνική είχες υποχρέωση να δημοσιοποιήσεις αυτή τη μεταφορά ποσών και δεν το έκανες. Θα υποστείς μια απίστευτη κύρωση και οικονομικά και αν χρειαστεί και ποινικά για τους επικεφαλείς και τους υπεύθυνους. Εσύ το δικηγορικό γραφείο που διευκόλυνες κάποιους να κρύψουν τα χρήματά τους πίσω από εταιρείες που είναι δύσκολο να βρεις ποιος έχει τα λεφτά παρκαρισμένα σε κάποιο εξωτικό νησί, που το έκανες και δεν τήρησες τον νόμο,
θα χάσεις την άδειά σου. Αλλά για να γίνουν αυτά πρέπει να υπάρξει αυτή η διεθνής νομοθεσία για την οποία έχουν κατατεθεί προτάσεις. Διάβαζα χθες την ανακοίνωση της Διεθνούς Διαφάνειας, που είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, διακομματικού κύρους. Έχουν καταθέσει οι άνθρωποι συγκεκριμένες προτάσεις. Το θέμα είναι αυτές να γίνουν πράξη, και ξέρετε γιατί δεν γίνουν. Να το πούμε έτσι απλά. Διότι σε αρκετές κυβερνήσεις τα συμφέροντα των υπερπλουσίων που υποφελούνται από αυτή τη δουλειά κυριαρχούν. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα τώρα. Η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας είναι μέσα σε αυτούς που έχουν κάνει χρήση αυτών των tax rulings μετά, και φαίνεται στα Paradise Papers. Και εκεί φαίνονται και διάφορα περίεργα πράγματα. Ένας υπουργός του Τραμπ με έναν γαμπρό του Πούτιν συνεταίρει. Δηλαδή βγαίνουν και άλλου είδους συμπεράσματα. Δεν μου λέτε, κύριε Παπαδημούλη, και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Έχετε την αίσθηση ότι έχουν οριμάσει πολιτικά οι συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λήψη τέτοιων νομοθετικών αποφάσεων, ή οι σχετισμοί είναι τέτοιοι που δεν περνάει? Όχι, δεν έχουν οριμάσει ακόμη. Το σοκ από αυτά τη δημοσιότητα βοηθάει όσους αγωνιζόμαστε γι' αυτό, αλλά θέλει πολύ προσπάθεια και αγώνα και ενημέρωση των πολιτών, διότι παλεύουμε όχι μόνο με το λόμπι των υπερπλουσίων που εκπροσωπείται και σε κυβερνήσεις και σε πολιτικά κόμματα και οικογένειες στην Ευρώπη, αλλά παλεύουμε και με το μυθριδατισμό και τη μυρολατρεία του πολίτη που λέει «έμορε, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει» ή «αν το κάνουμε θα χτυπήσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας και ότι θα δυσκολέψουμε την κίνηση του χρήματος». Είναι τα επιχειρήματα των υπερπλουσίων για να την πληρώνουν μια ζωή όλοι οι υπόλοιποι ως κορόιδα. Διότι το 99,9999 του εκατομμυριωστού πληρώνει την φοροδιαφυγή ελάχιστων υπερπλουσίων. Δεν μιλάμε για τους εύπορους, μιλάμε για αυτούς που μετράνε εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ως προσωπικές περιουσίες. Αυτοί μόνο μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους κοπίνες με ακριβοπληρωμένους δικηγόρους.